Αυτό το εργαστήριο ομολογουμένως είναι ένα όνειρο πολλών ετών. Είναι μια σημαντική επένδυση που κάνουμε στο χώρο της καινοτομίας. Είναι ένας χώρος ανοιχτός σε όλους τους φοιτητές, όλες τις τελείες του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και στην κοινωνία. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλουμε να κάνουμε ένα τόπο όπου μπορούν να εστιάσουν συνεργασίες. Θα είναι ένας χώρος ανοιχτός και στα σχολεία. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πολλαπλασιαστικές ενέργειες, όπως λέγονται, για να δημιουργηθούν τόσο και περισσότερα καινοτόμα προϊόντα, όσο και κυρίως να δημιουργηθεί μια νοοτροπία με την οποία οι φοιτητές μας, το προσωπικό μας, αλλά και η κοινωνία των Χανίων, με επίκεντρο τα παιδιά, θα μπουν σε μια διαδικασία εφεύρεσης, έρευνας, δημιουργικότητας, το οποίο θεωρούμε πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Με έναν τρόπο το Πολυτεχνείο επιστρέφει και στην πόλη, γιατί θα μπορούσε να υποθεί αυτό. Ανοίγει η Γαλλική Σχολή μετά από χρόνια. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μετά από 10 χρόνια, δηλαδή, η αλήθεια είναι ξανανοίγει. Όντως δημιουργεί ένα τέτοιο, να το πούμε, μια τέτοια κατεύθυνση, ένα τέτοιο ίχνος. Νομίζω ότι σίγουρα αυτό θα γίνει και στην πράξη. Και θα έλεγα όμως ότι είναι σημαντικό ότι είναι σχεδιασμένο και ως κατεύθυνση, γιατί και όταν ήμασταν στην πόλη, πάλι κατά μία έννοια ήμασταν σχολή, ενώ αυτό είναι δημιουργημένο για να έχει την επαφή με την πόλη. Και γενικώς φιλοδοξούμε και σύμφωνα με τη δέσμευση της περιφέρειας που έχει προχωρήσει προς αυτό, να αποκατασταθεί και όλο το κτίριο, οπότε να διευρυνθούν και οι λειτουργίες και φυσικά η συνεισφορά του στο Πολυτεχνείο της στην πόλη.